δύο από τα σωματεία και τους φορείς της πόλης πήγανε στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας νομού Καβάλας. Ζητήσαμε να μάθουμε για το ατύχημα που έγινε στα λιπάσματα, καθώς επίσης ζητήσαμε την παρέμβαση των υπηρεσιών τους, ώστε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Κάθε τρεις και λίγο να έχουμε ατυχήματα. Στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, που αφενός μας παρέμβεψαν στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, τους ενημερώσαμε ότι η εντατικοποίηση στην εργασία και τα συνεχόμενα 12 ώρα με μαθηματική ακρίβεια καταλήγουν σε ατυχήματα και ότι πρέπει οι έλεγχοι, πρέπει το κράτος να σταματήσει αυτή την κατάσταση, γιατί θα συνεχίσουν τα ατυχήματα. Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, ενώ στην αρχή μας είπε ότι δεν μπορεί στον καθένα να δίνει στοιχεία για το ατύχημα, στην πορεία δέχτηκε να μιλήσει με μια επιτροπή. Η παρέμβασή μας στο τμήμα της Υγιεινής και Ασφάλειας, στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας της Επιθεώρησης, είχε να κάνει στο να μάθουμε αν έχει προχωρήσει η διαδικασία, να μάθουμε αν έχουν γίνει κάποιες ενέργειες και φυσικά να καταγγείλουμε την κατάσταση που υπάρχει μέσα στο εργοστάσιο, που εμείς θεωρούμε ότι είναι φυσικό επακόλουθο με τα προβλήματα, όπως ανέφερε και ο συνάδελφος πριν, να υπάρχουν τέτοιου είδους ατυχήματα και τραγικά, όπως είναι το θανατηφόρο. Στην κουβέντα που αναπτύχθηκε, αναλύσαμε όλα τα ζητήματα και όλα τα προβλήματα που βιώνουν οι εργαζόμενοι μέσα. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιο πόρισμα συγκεκριμένο, δεν έχει ξεκινήσει η έρευνα. Είχα φυγαδευτεί εχθές ως διαμαγείας, είχαν όλοι άδεια οι υπεύθυνοι. Μόνο με έναν οδηγό μπορέσανε να μιλήσουν από ό,τι μας είπανε. Και από εκεί και μετά θα συνεχίσουν τις προσπάθειες, έτσι ώστε να διαλευκανθεί το θέμα. Εμείς μιλάμε ότι τους τονίσαμε ότι θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό, να μην χαθεί άλλη ανθρώπινη ζωή. Δεν μπορούμε να τη βάλουμε στο ζύγι του κόστους. Είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι να μπορούμε να γυρνάμε με ασφάλεια στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας και να μην δεχόμαστε αυτές τις πιέσεις. Από την πλευρά τους μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν ό,τι γίνεται καλύτερο για να διαλευκανθεί το θέμα, για να βγουν τα σωστά επιχειρήματα και θα είμαστε και σε μια συνέχεια επικοινωνία. Να δώσουμε πάλι το λόγο στον συνάδελφο. Από την εμπειρία μας, συνάδελφοι, έχει βγει ότι αν ο λαός δεν έχει νύχια να ξηθεί, αν ο ίδιος δεν ενδιαφερθεί, δεν πρόκειται κανένας σωτήρας να το σώσει. Με αυτή την έννοια, τα σωματεία και φορείς της πόλης πήρανε απόφαση και το απόγευμα θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία στις 6 ώρα για να καταδικάσουν το εργοδοτικό έγκλημα που γίνεται από την εργοδοσία, αλλά και όχι μόνο από την εργοδοσία, από τις κυβερνήσεις που ορίζουν αυτούς τους νόμους. Ήταν χαρακτηριστικό ότι στην επιθεώρηση μας είπαν ότι τους νόμους που κάνουν ελαστική το αωράρια των εργαζομένων, τους νόμους που επιτρέπουν 12 ώρα, τους νόμους που τελικά καταλήγουν σε εργατικά ατυχήματα και στην εντατικοποίηση, τους γράφουν οι ίδιοι οι γραφιάδες, οι ίδιοι οι δικηγόροι των Λαβρεντιάδιδων και των αφεντικών. Απόγευμα σήμερα 6 ώρα στην κεντρική πλατεία.